Είμαστε 11 και μία πριν από τις εκλογές, τελική ευθεία, μαραθώνιος για τους υποψηφίους, αλλά τώρα μήπως αρχίζει το κατοστάρι, Κύριλλος Παπασταύρου μαζί μας, υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Δυτική Αττική. Καλό τώρα σε ποια φάση είμαστε 200 κατοστάρι ή είμαστε στα 5.000? Μαραθώνιος. Α, είμαστε στο μαραθώνιο που δεν είμαστε στο σπιντάρι με την τελευταία εβδομάδα. Αυτά είναι. Μαραθώνιος. Μαραθώνιος. Και... Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και σας. Καλή δύναμη να έχετε, γιατί είναι δύσκολο κραστέστη. Πολύ δύσκολο σπορ. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές δυνατότητες σημαντικής ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτές τις εκλογές. Για να κάνει τι? Τέτοια μηνύματα παίρνουμε από τον κόσμο, έτσι, με τον οποίο συζητάμε, σε χώρους δουλειάς. Για να κάνει τι? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική της προηγούμενης και επίσης θα επιδεινώσει κι άλλο τα πράγματα, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Την επομένη των όποιων εκλογών θεωρείτε ότι θα βγει άσπρος καπνός από τις πρώτες, από τις 21η? Η αλήθεια είναι ότι τέτοια δυνατότητα υπάρχει. Ναι, με συνεργασία ή συνεργασίες προφανώς. Ναι, υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Άλλωστε αυτές τις ημέρες έχουμε βαρεθεί να μετράμε δηλώσεις τελεχών όλων των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ακούσαμε τον κύριο Χρυστοδουλάκη τις προάλλες. Κάποια στιγμή τα σημειώναμε, τώρα έχουμε χάσει το λογαριασμό. Για τις δυνατότητες. Δεν θέλει κανείς κανέναν πάντως, έτσι μια πρώτη. Καλά, δεν θέλει κανείς κανένα, αλλά. Πρόκαλπες μετά. Αλλά περίμενε. Μόνο το κουκουέ δεν θα πάρει πόγκο μετά. Να σβήσει. Το κουκουέ είναι ξεκάθαρο. Σου λέει εγώ. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Τα ξέρω. Όλοι σας και μόνοι μου. Όλοι σας και μόνοι μας. Όχι. Μόνοι τους και όλοι μας. Α, εντάξει. Ναι, είναι το αντίστροφο. Είναι το ανάποδο. Λοιπόν. Και όντως μόνοι τους, με την έννοια ότι αυτά τα κόμματα εκπροσωπούν κατά τη γνώμη μας τα συμφέροντα των λίγων και όχι των πολλών. Όλα μαζί, εντάξει, άντε να... Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Με κάποιον μπορεί να υπάρχουν και κάποια κοινά παιδεία. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όλοι μιλάνε και λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής τους. Έτσι, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επέκτασή του. Έτσι, αυτό λέει ότι θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ήδη νομοθετεί. Για το Ταμείο Ανάκαμψης και για την ίσπραξη των δόσεών του έχουν ήδη νομοθετεί περίπου τα 200 αντιλαϊκά μέτρα. Η επόμενη κυβέρνηση μέχρι το 2026 περίπου πρέπει να νομοθετήσει άλλα 350 αντιλαϊκά μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάποια από αυτά τα κόμματα που να αμφισβητεί αυτό το ζήτημα, που δεν είναι διατεθειμένο. Από τα ενδυνάμει κυβερνητικά. Ναι. Από τα ενδυνάμει κυβερνητικά και που βεβαίως προφανώς αυτό εκφράστηκε και το προηγούμενο διάστημα με το γεγονός ότι μια σειρά αντιλαϊκά νομοσχέδια ψηφίστηκαν από κοινού παρά τις φραστικές αντιπαραθέσεις που μπορεί να είχαν σε μια σειρά πράγματα. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμο η εργαζόμενο λαός, πέρα από τις κοκορομαχίες που βλέπει αυτή την περίοδο, να δει σε βάθος το ζήτημα και να δει την ουσία του. Και η ουσία του είναι ότι όντως την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση αντιλαϊκή με οποιαδήποτε σύνθεση. Άρα το κρίσιμο είναι πώς θα σταθεί ο λαός απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Και εμείς με αυτό το κριτήριο καλούμε το ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε η δύναμη η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτό το πράξαμε και τις προηγούμενα χρόνια με τη στάση μας και μέσα στο κοινοβούλιο και με τη δράση των δυνάμεών μας μέσα στο κίνημα. Άρα πιο δυνατά μπορούμε να το κάνουμε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα, με περισσότερους εκλεγμένους βουλευτές, με περισσότερη δύναμη που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας. Και νομίζουμε ότι έτσι κιόλας μπορούμε να διαμορφώσουμε και τις προϋποθέσεις για να ανοίξουμε και το δρόμο για μια άλλη προοπτική της χώρας μας. Τώρα εσείς επειδή κάνετε τις περιοδίες σε πάρα πολλές περιοχές, δεν σας έχει τύχει να ακούσετε ότι καλό το ΚΚΕ, αλλά όλο λέει όχι. Και θα θέλαμε να το ψηφίσουμε, αλλά να έχει μια προοπτική κάποια συνεργασία. Δεν μπορεί να λέει από την αρχή όχι σε όλα. Αν ήταν δηλαδή λίγο πιο διαλλακτικό, μήπως κέρδιζε περισσότερους ψηφοφόρους. Εμείς δεν λέμε όχι σε όλα, λέμε όχι σε ό,τι
θυσιάζει τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Δηλαδή, αν θέλετε να σας το πω με ένα παράδειγμα, στην περίοδο των Τεμπών ακούστηκε κατά τη γνώμη μας ένα πολύ σωστό σύνθημα. Το ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό έχει βάθος, έχει μεγάλη ουσία. Εμείς λοιπόν λέμε πράγματι ότι για να κερδίσουν οι ζωές μας πρέπει να χάσουν τα κέρδη, να ιτηθούν τα κέρδη κάποιοι. Μάλιστα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή την πραγματικότητα δεν την φανταζόμαστε εμείς. Είναι μια πραγματικότητα που ζει καθημερινά ο εργαζόμενος, στη δουλειά του, στο σχολείο, που πάει τα παιδιά του, στη γειτονιά του, στις υποδομές που δεν έχει, σε τραγικά γεγονότα σαν αυτά που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν. Άρα λοιπόν με αυτό το κριτήριο λέμε όχι σε μια πολιτική η οποία για τα κέρδη θυσιάζει τη ζωή των εργαζομένων. Πρόσφατα στο τέλος του Απριλίου ο γραμματέας ο κ. Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Μυτιλίνη είπε ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται είναι η χειρότερη μέχρι εκείνη, γιατί είναι χειρότερη από, από τις προηγούμενες, και όπως και αυτή που θα προκύψει θα είναι χειρότερη κτλ. Δεν είναι λίγο άδικο για το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση αυτής της τετραετίας, όταν είναι δεκαετίες πριν άλλες κυβερνήσεις να έχουν φτάσει τη χώρα ουσιαστικά στη χρεοκοπία? Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για να κάνουμε έναν επιμερισμό έτσι, ευθυνών, ναι, για το πώς, δηλαδή ότι από τα 20 χρόνια εγώ κυβέρνησα τα 4 ας πούμε, έτσι, και άρα είναι μικρότερο το μερίδιο ευθύνης μου στο συνολικό αντιλαϊκό αποτέλεσμα στο οποίο έχω. Δεν είναι. Όμως, αναλόγως και τις πολιτικές βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι βγήκες ως κυβέρνηση για να αντισταθμίσεις αυτή την πολιτική η οποία υποτίθεται ότι ήταν η χειρότερη μέχρι τότε. Έτσι δεν είναι, γιατί ξέρετε εδώ και 20 χρόνια... Εγώ το λέω περισσότερο με την έννοια, με την έννοια ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ κατά γενική ομολογία βγήκε σε μια περίοδο με έναν πολύ πολύ στενό κορσέ από τους Ευρωπαίους. Ενώ προϋπήρξαν κυβερνήσεις που ήταν παχές οι αγελάδες. Που είχαν να ξοδέψουν. Που είχαν, ήταν παχές οι αγελάδες. Κάθε φορά έτσι η επόμενη κυβέρνηση, μάλλον κάθε φορά υπάρχει μια χειρότερη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Αυτό το ζούμε από το 2000, από τις αρχές του 2000 περίπου. Ναι. Κάθε φορά υπάρχει και μια κυβέρνηση χειρότερη. Η επόμενη κυβέρνηση που έρχεται είναι χειρότερη όχι γιατί θέλει η ίδια να είναι χειρότερη, δεν και καλά, αλλά γιατί από τη στιγμή που είναι δεσμευμένη σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, είναι δεσμευμένη στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική η οποία υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, διαλέγει και παίρνει θέση. Ναι. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση το 2015-2019. Δεν είναι απλά η διαπίστωση ότι εφάρμοσε τη λαϊκή πολιτική. Είναι και η εξήγηση του γιατί εφάρμοσε τη λαϊκή πολιτική. Γιατί εφάρμοσε την πολιτική των μνημονίων, γιατί τη συνέχισε, όχι μόνο τη συνέχισε, αλλά προχώρησε και σε ένα τρίτο μνημόνιο. Με τις κακές επιλογές που γίνανε τότε από κάποιους. Ναι, δεν είναι θέμα κακών επιλογών όμως, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Είναι θέμα ότι. Εντάξει, έγινε μετά και ένας διαχωρισμός, υπήρχαν και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας αυτών των πολιτικών, δηλαδή δημιουργήθηκαν άλλα κόμματα. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι δεδομένο πια. Ποια είναι η ιστορία. Δεν μιλάμε για το τι θα κάνει. Και να σας πω κάτι. Okay, την περίοδο λοιπόν που ήταν διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ας υποθέσουμε ότι υποχρεώθηκε. Ποιος το υποχρέωσε την περίοδο που ήταν διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το 50% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας? Γι' αυτό εντάξει, έχει τις απαντήσεις ο λαός. Εγώ ήθελα, κύριε Παπασταύρου. Εμβληματικά νομοσχέδια, έτσι, το μισό νόμο Χατζηδάκη, την παραχώρηση του ναυπηγείου του Σκαραμαγκά, το ελληνικό. Και για όλα αυτά θα κριθούν όλα αυτά τα κόμματα από τους ψηφοφόρους. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω με το δημοσιογραφικό κριτήριο. Γιατί υπήρξατε για χρόνια διευθυντής στο Ριζοσπάστη. Και επειδή έχω δει ότι οι δημοσκοπήσεις που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μάλλον είναι αυτές που πέφτουν πιο κοντά στα πραγματικά νούμερα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό την 21η Μαΐου?
πρώτος, δεύτερος, τρίτος και πάνω κάτω ποσοστά. Πείτε μας όλα τα στοιχεία των αποτελεσμάτων. Εσωτερικά, τώρα να πάρουμε εσωτερική πληροφόρηση. Κοίταξε, τώρα εμείς δεν έχουμε κάποια στοιχεία έτσι πιο συγκεκριμένα. Αυτό που φαίνεται πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι όπως και να έχει δυνατότητα για να σχηματιστεί αντιλαϊκή κυβέρνηση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Αυτό πιστεύω. Καλά, αφού όλα τα άλλα είναι αντιλαϊκά και δεν θα είναι το κουκουέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Δεν υπάρχει αυτό που προσπαθούν να περάσουν σαν ανησυχία στον κόσμο για την κυβερνησία. Δεν έχει συμβεί ποτέ, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η επιλογή για να πάμε σε δεύτερες εκλογές, έτσι, και όχι σε δεύτερο γύρο, πρέπει να το προσέξουμε αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι. Νομίζουν ότι είναι τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζουν ότι είναι τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ότι θα συμμετέχουν σε δεύτερες εκλογές μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, πράγμα που δεν ισχύει. Είναι δεύτερες εκλογές. Λοιπόν, η επιλογή λοιπόν να πάμε σε δεύτερες εκλογές έχει ένα σκοπό και μόνο. Είναι να εκβιαστεί η ψήφος αυτό που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές. Ναι. Γιατί δεν θα έχει αλλάξει κάτι άλλο. Δηλαδή με το ίδιο πρόγραμμα θα είναι όλοι τους, με την ίδια πολιτική, δεν θα αλλάξει μέσα σε ένα μήνα έτσι και σε λίγες μέρες. Και όσοι δεν μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση την πρώτη θα κάνουν όπως είναι την δεύτερη. Λοιπόν, καλή προσωπική επιτυχία. Ευχόμαστε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.